Γεια σας! Είμαι η Σουζάνα Κιαγκίτση και είμαι beauty editor και blogger. Και εγώ είμαι η Μαρία Δελγιανάκη, beauty editor και content creator. Και είμαστε σήμερα εδώ για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ αγαπημένο μας θέμα και δικό σας αγαπημένο θέμα, τα ενεργά συστατικά. Γιατί πραγματικά αν είχα ένα ευρώ για κάθε φορά που με ρωτάει κάποιος για το υαλουρονικό οξύ, αυτή τη στιγμή θα είχαμε ζέψει πολλά. Θες να μου πεις ότι δεν λαμβάνεις ερωτήσεις για το ποιος γιατρός κάνει το καλύτερο μπότοξ? Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι μπορείς λίγο να καθυστερήσεις τις πιο ενισχυμένες θεραπείες αν έχεις χρησιμοποιήσει τα σωστά προϊόντα, έχεις κάνει μια ωραία, σωστή ρουτίνα. Οπότε κάπως έτσι καθυστερείς τη διαδικασία των πιο δυνατών και ενισχυμένων θεραπείων. Μου φαίνεσαι πολύ ενημερωμένη και θέλω έτσι περισσότερες πληροφορίες για το υαλουρονικό οξύ. Για μένα είναι ο βασιλιάς το υαλουρονικό οξύ, γιατί είναι ένα συστατικό το οποίο έχουμε μέσα μας, είναι φυσικό, είναι ένα συστατικό το οποίο όσο περνάνε τα χρόνια, δυστυχώς αρχίζει και μειώνεται. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε? Να το χρησιμοποιήσουμε σε συνθέσεις, πλούσιες συνθέσεις και ευεργετικές συνθέσεις προϊόντων για να ενυδατώσουμε την επιδερμίδα μας και να της δώσουμε ένα περισσότερο boost. Γιατί ποια είναι η μαγεία του υαλουρονικού οξέως? Η μαγεία του είναι ότι έχει τη δυνατότητα να συγκρατεί έως και 1000 φορές το βάρος του σε νερό. Οπότε μιλάμε για ένα key συστατικό, ένα τρομερό συστατικό για ενυδάτωση, για λάμψη, για τις μικρές έτσι πρώτες γραμμούλες που αρχίζουν και εμφανίζονται. Έτσι, αισθάνομαι ότι ακόμα και ως beauty editor δεν έχω πολλά προϊόντα υλουρονικού οξέως αυτή τη στιγμή, τόσο ωραία που μου τα λες. Εντάξει, θα σου δείξω εγώ κάποια πολύ πολύ αγαπημένα για πες, μου. Για πες. Πριν όμως σου τα δείξω, θέλω να συζητήσουμε ένα πολύ βασικό κομμάτι για το υλουρονικό οξύ που ίσως πολλοίς κόσμος έτσι δεν γνωρίζει. Ότι υπάρχουν δύο είδη υαλουρονικού οξέως. Υπάρχει το υαλουρονικό οξύ με υψηλό μοριακό βάρος και υπάρχει και το υαλουρονικό οξύ με χαμηλό μοριακό βάρος. Ποια τώρα είναι η διαφορά τους πρακτικά για την επιδερμίδα μας σε αυτά τα δύο, αυτές τις δύο μορφές, αυτά τα δύο είδη? Το υαλουρονικό οξύ, το οποίο έχει υψηλό μοριακό βάρος, είναι αυτό που δίνει ενυδάτωση στην επιδερμίδα, αυτό που μένει επιφανειακά δηλαδή στην επιδερμίδα και μας χαρίζει μια πολύ όμορφη ενυδατωμένη όψη. Το υαλουρονικό οξύ χαμηλού μοριακού βάρους είναι αυτό που εισχωρεί στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας, οπότε κάνει δουλίτσα από μέσα προς τα έξω. Οπότε σε μια σύνδεση χρειαζόμαστε και τα δύο. Ιδανικά ναι. Και τώρα ήρθε η ώρα να σου δείξω κάποια από τα αγαπημένα μου προϊόντα με υλουρονικό οξύ, γιατί όπως κατάλαβες, έχω μία αιμονή, έχω μία λατρεία. Οπότε θα ξεκινήσω από ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου προϊόν, το Super Serum από την Kiehl's, το οποίο έχει πάρα πολύ ανάλαφρη σύσταση, πάρα πολύ λεπτόρευστη υφή και αυτό που κάνει είναι να ενυδατώνει και να βοηθάει στα σημάδια γύρανσης. Πολύ ωραία μου ακούγεται. Τέλειο. Επίσης, ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου προϊόν είναι η Hydrazen Glow της Lancôme. Πραγματικά ενυδατώνει φουλ την επιδερμίδα και δίνει και έτσι μια πολύ ωραία λάμψη. Πολύ ωραίο μου ακούγεται και αυτό και να πούμε ότι είναι κρέμα. Όχι, είναι ωραίος. Κρέμα. Τέλεια. Ναι. Πολύ ωραίο. Και συνεχίζω με ένα θρυλικό προϊόν, την Aqua Source της Biotherm, όπου πραγματικά είναι ένα από τα top προϊόντα. Είμαι σίγουρη ότι έχεις τελειώσει πολλά μπουκαλά και ότι έχεις χρησιμοποιήσει. Έχω μία αδυναμία στο brand, θα το πω. Το ξέρω, θα το πω. Και είναι και αυτή η ωραία υφή gel που έχει, που ενυδατώνει πάρα πολύ και αφήνει πολύ έτσι αναζωογονημένη την επιδερμίδα και γι' αυτό έχει τους φανατικούς της θαυμαστέ. Λογικό, αλλά όλα μου τα λες για το πρόσωπο. Δεν μου έχεις πει κάτι για τα μάτια. Για τα μάτια, είμαι ο άνθρωπός σου για τα μάτια. Έχω δοκιμάσει πραγματικά τα πάντα. Και η Renergy Yeux, που είναι για τα μάτια, τη σειρά Renergy της Lancôme, είναι πραγματικά ένα λατρεμένο προϊόν. Έχω τελειώσει πραγματικά πάρα πολλά τέτοια βαζάκια. Ξέρω ότι μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη και το ίδιο πάθος για το συγκεκριμένο προϊόν. Για εμένα, μία από τις καλύτερες αντιγυραντικές κρέμες της Lancôme. Όμως δεν έχω τελειώσει ακόμα. Για πες μου. Κοίταξε, τώρα θα σε πάω σε ένα προϊόν το οποίο είναι πραγματικά πολύ ενισχυμένο. Νομίζω ότι και η πιο απαιτητική γυναίκα θα ικανοποιηθεί από το Replasty Age Recovery, την κρέμα αυτή της Έλενα Ρουμπινστάιν, που λειτουργεί πραγματικά σαν επίδεσμος στην επιδερμίδα. Είναι full στο υαλουρονικό οξύ, ό,τι πιο αναπλαστικό υπάρχει αυτή τη στιγμή στο μπουντουάρ μου. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι είναι ιδανική κρέμα να χρησιμοποιηθεί
μετά από επεμβάσεις, μετά από θεραπείες στο πρόσωπο, και αυτό αποδεικνύει και το πόσο αναπλαστική δύναμη έχει η συγκεκριμένη κρέμα. Τη λατρεύω. Είναι μία κρέμα ανοιχτός. Είναι κρέμα ανοιχτός. Αυτό ήταν το επόμενο που ήθελα να σου πω. Νομίζω με κάλυψες, οι επιλογές είναι εξίσου πολλές και ήρθε η στιγμή να μιλήσω για το δικό μου αγαπημένο συστατικό, βιταμίνη C. Πεθαίνω, λατρεύω, δεν ζω χωρίς βιταμίνη C. Είναι ένα star συστατικό για το οποίο έχουμε γράψει πολλά άρθρα. Είναι ένα συστατικό λάμψης με αντιοξειδωτική δράση, ένα συστατικό πρόληψης που έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την απόκτηση του ομοιόμορφου τόνου. Όμως, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο κομμάτι της επιλογής. Δεν είναι όλα τα προϊόντα βιταμίνη C ίδια. Ναι. Έτσι, σε μία πρόσφατη έρευνά μου, ανακάλυψα το παράγωγο CG. Ένα παράγωγο το οποίο είναι η πιο σταθερή μορφή βιταμίνη C που απελευθερώνεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε, είναι σαν να έχεις μία ασπίδα στο πρόσωπό σου για όλο το 8ωρο, να πω εγώ. Και οι ορί που περιλαμβάνουν αυτό το παράγωγο που προανέφερα είναι Advanced Zenific από τη Lancôme, ένα προϊόν που μάλιστα πρόσφατα έγινε μία έρευνα γι' αυτό και 3 στις 4 Ελληνίδες το έχουν λατρέψει. Είμαστε κι εμείς αυτήν. Είμαστε. Πρέπει να είμαστε, πρέπει να μας βάλανε. Life Plankton Elixir, αγαπημένο από Bioderm, δικό μου προϊόν, ενδυναμώνει την επιδερμίδα από μέσα. Και Powerful Strength από Kiehl's με 10,5% βιταμίνη C. Μιας που μοιράστηκες μαζί μου τόσα πολύτιμα beauty tips και νέα, γιατί πραγματικά δεν ήξερα τις πληροφορίες που μου είπες σήμερα, σου έχω κι εγώ ένα quiz με κάτι που έμαθα πρόσφατα. Για πες. Ποιο superfood έχει περισσότερη βιταμίνη C ακόμα και από ένα πορτοκάλι? Goji berry. Είναι και το μόνο που ξέρω. Όχι, δεν είναι το goji berry. Είναι το κρύταμο, το οποίο είναι ένα μεσογειακό βότανο και έχει πραγματικά πολύ μεγάλα ποσοστά βιταμίνη C. Υπάρχουν αρκετά προϊόντα τα οποία έχουν στη σύνθεσή τους το κρύταμο, αλλά πραγματικά δικό μου λατρεμένο είναι το Power Cells Community από Έλενα Ρούμπινστάιν. Ένας θαυματουργός ορός που χαρίζει απίστευτη λάμψη και ομοιομορφία και τον αγαπώ πάρα πολύ. Όπου όμως βιταμίνη C το πρωί, έχουμε ρετινόλη το βράδυ. Ισχύει. Σωστά. Ισχύει. Είναι για μένα το τέλειο κόμπο, ο τέλειος συνδυασμός. Βέβαια, πριν συνεχίσεις να πω ότι απαραίτητο το αντιλιακό χειμώνα-καλοκαίρι, είτε χρησιμοποιούμε ενεργά συστατικά, είτε δεν χρησιμοποιούμε ενεργά συστατικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου να φοράμε το αντιλιακό μας. Εννοείται, η φωτογύρανση είναι η γύρανση που δεν θέλει καμία στην επιδερμίδα της. Οπότε, να συνεχίσω εγώ για τη ρετινόλη. Ναι, σε παρακαλώ. Λοιπόν, είναι ο σκληρός εργάτης της αντιγύρανσης, σαν να λέμε. Βεβαίως. Εγώ αυτό πιστεύω ότι κάνει η ρετινόλη. Σταδιακά βοηθά την επιδερμίδα μας να εξαλείψει τα σημάδια γύρανσης, όπως ρητίδες, ανομοιόμορφος τόνος. Οπότε, νομίζω ότι όλες έχουμε ανάγκη ένα τέτοιο συστατικό στην βραδινή μας ρουτίνα. Ναι, είναι πάρα πολύ αγαπημένη και εμένα η ρουτίνα. Είναι παράγωγο της βιταμίνης Α. Η κυρία δράση της ρετινόλης είναι η αναζωογόνηση των κυττάρων. Αυτό τι έχει ως συνέπεια? Η επιδερμίδα να διατηρεί τη σφυργιλότητά της, τα σημάδια γύρανσης όπως ρητίδες, λεπτές γραμμές να είναι λιγότερο ορατά. Και ένα πολύ σημαντικό ατού της ρετινόλης, θα το πω έτσι, είναι ότι συσφίγγει τους πόρους. Όλοι έχουμε πόρους, εννοείται, απλά το θέμα είναι να μην είναι ορατή στο γυμνό μάτι, σωστά? Σωστά. Πραγματικά η ρετινόλη είναι ένα μαγικό συστατικό και εγώ τη λατρεύω. Και το καλύτερο που θα σου πω τώρα είναι ότι η ρετινόλη δρά και σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Οπότε ίσως οι πιο ευερέθητες επιδερμίδες, που έτσι υπάρχει ένα άγχος όταν ακούμε τη λέξη ρετινόλη για ερεθισμούς, ίσως κάποιο ξεφλούδισμα που μπορεί να εμφανιστεί, ότι ακόμα και σε χαμηλές συγκεντρώσεις είναι φοβερά αποτελεσματική. Απλά θέλει λίγο περισσότερο χρόνο δράσης. Και ένα τέτοιο προϊόν είναι το Serum Retinolis από Kiehl's. Οι μικροδόσεις ρετινόλης που περιέχει αυτό το προϊόν δεν ερεθίζει την επιδερμίδα μας, όμως δρά αποτελεσματικά, σταδιακά, και η επιδερμίδα μας με τον καιρό δείχνει σαφώς πιο αναζωογονημένη, πιο νεανική και πιο λαμπερή. Παρότι λατρεύω την Kiehl's, στο συγκεκριμένο ωραίο δεν τον έχω δοκιμάσει. Α, μετά θα τον πάρω, νομίζω, πρέπει να γίνει μια ανταλλαγή. Αγαπώ πάρα πολύ τη ρετινόλη, όμως θέλω να συζητήσουμε, μιας που έχουμε πιάσει την κατηγορία των ενεργών συστατικών, και ένα καινούριο trend στο skincare, πολλά υποσχόμενο, στην κατηγορία της αντιγύρανσης, που δεν είναι άλλο από τα πεπτίδια. Τι κάνουν στην ουσία τα πεπτίδια? Τα πεπτίδια στέλνουν το σήμα για τόνωση του μεταβολισμού των κυττάρων, άρα
για πιο γρήγορη ανανέωση της επιδερμίδας. Νομίζω ρετινόλη και πεπτίδια είναι τα αστέρια της αντιγύρανσης. Είναι. Έχεις δίκιο, Μαρία. Πραγματικά για πολλούς τα πεπτίδια είναι το μέλλον της κοσμετολογίας και λειτουργούν καλύτερα αν συνδυαστούν και με άλλα αντιγυραντικά συστατικά. Δύο αγαπημένα μου προϊόντα τα οποία έχουν πεπτίδια, δύο κρέμες θα σου πω. Η μία είναι. Περίμενε, γιατί έχουμε εδώ πέρα και τα. το μπουντουάρ μας. Με την ησυχία σου. Η Blue Therapy Uplift από την Biotherm, όπου έχει ένα αποτέλεσμα σύσφυξης και ανόρθωσης, πραγματικά είναι εντυπωσιακό, και επίσης ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου προϊόν, όπου έχει σε αυτή την περίπτωση πεπτίδια από λιναρόσπορο, είναι η Renergy Multilift Ultra της Lancôme, επίσης με τόσο εντυπωσιακά αποτελέσματα σφριγιλότητας και σύσφυξης στο δέρμα. Να πω ότι το κομμάτι της ανόρθωσης πια είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολλές γυναίκες, διότι σκύβουμε συνέχεια για να τσεκάρουμε τα κινητά μας και το βάλει το προσώπου αρχίζει και κατηφορίζει. Δεν ξέρω. Έχει αλλάξει και ο τρόπος ζωής μας, οι περιβαλλοντικές επιθέσεις είναι μεγαλύτερες, η ατμοσφαιρική ρήπη μεγαλύτερη και αυτό επηρεάζει και την επιδερμίδα μας. Η κλιματική αλλαγή, θα σου πω πως ναι, δεν επηρεάζει μόνο τον τρόπο της ζωής μας, αλλά και την επιδερμίδα μας, η οποία αντιδρά. Οι φλεγμονές που δημιουργούνται είναι πολύ περισσότερες από αυτές του παρελθόντος, γιατί οι ελεύθερες ρίζες που παράγονται είναι πολύ περισσότερες από αυτές του παρελθόντος. Δεν υπάρχει λοιπόν ιδανικότερη περίοδος από το να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα στην επιδερμίδα μας. Νομίζω ότι πλέον οι ανάγκες έχουν πολλαπλασιαστεί και γι' αυτό τα αντιοξειδωτικά δεν γίνεται να λείπουν από καμία ρουτίνα. Επίσης αγαπημένο μου κομμάτι. Βέβαια, και επειδή μιλήσαμε για βιταμίνη C, η βιταμίνη C είναι αντιοξειδωτικό και έχω να σου δείξω κι άλλο ένα προϊόν, νομίζω το προσπέρασα και δεν έπρεπε. Είναι η 4C από Έλενα Ρούμπινστάιν, περιέχει τρία είδη διαφορετικής βιταμίνη C, φτάνει στο ποσοστό το 10% και η βιταμίνη C είναι τόσο σταθερή που απελευθερώνεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δυναμίτης, δηλαδή. Δυναμίτης. Πολύ ωραία. Δεν θα μπορούσα να το περιγράψεις καλύτερα, νομίζω. Επόμενο συστατικό, η ήρεμη δύναμη του skincare, βιταμίνη ε. Δεν την υπολογίζουμε τόσο όσο θα έπρεπε, όμως είναι ένα συστατικό που καταπολεμά το οξειδωτικό στρες και συμβάλλει στο να διατηρηθούν τα επίπεδα της ενυδάτωσης. Προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη ε. Για να δω, θα βρεις κανένα. Με έψιλον, ναι. Ναι, με έψιλον. Έχω κάποια αγαπημένα που δεν τα έχουμε αναφέρει ακόμα. Ultra Facial από Kiehl's. Ultra Facial τρελαίνομαι, αλλά δεν ήξερα ότι έχει. Βεβαίως, είναι θρυλικό προϊόν. Και Blue Therapy Multi Defender από Biotherm με SPF 25. Οπότε έχεις και την αντιλιακή σου προστασία. Εγώ είμαι λίγο παραπάνω εδώ. Εγώ τώρα Biotherm, τι να πω, αγαπημένο brand δεν είναι. Μπορώ να μην χρησιμοποιήσω και αυτό το προϊόν. Και τέλος, να αναφερθώ στη Resveratrol. Το συστατικό των κόκκινων σταφυλιών. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Βέβαια και το αγαπώ πολύ. Υψηλότατη αντιοξειδωτική δράση και θα τη βρούμε σε προϊόντα όπως την Biotherm Blue Therapy Revitalize Night Cream. Είναι μια κρέμα νυχτός. Τι έχω τώρα την ημέρα, σε έχω εδώ και την νυχτός. Ταιριάζει και πάρα πολύ με το outfit. Ναι, ναι, τα τέριαξα. Τα αφήνω, την αφήνω λοιπόν εδώ και ήρθε και η στιγμή να μιλήσω για μια αντιοξειδωτική. Αντιοξειδωτική μάσκα, την Turmeric and Cranberry από Kiehl's. Υπέροχη μάσκα. Υπέροχη, νομίζω αισθάνεσαι την ευεργετικότητά της από τη στιγμή που θα τη βάλεις στην επιδερμίδα σου, έτσι το πρώτο στρώμα σε κάνει να αισθανθείς μια φρεσκάδα μοναδική. Ισχύει και λέω. Για πες. Μιας που μιλάς για μάσκες. Ναι. Μου ήρθε μια ιδέα. Για πες. Μήπως θέλεις το επόμενο βίντεό μας να είναι μάσκες, sheet masks, έτσι. Χαλάρωση. Νομίζω Σουζάννα και Μαρία δεν γίνεται να μην δοκιμάσουν μάσκες. Σε επόμενο. Πάμε φλέναδα.